από τα vote out. Start record λοιπόν. Alt 1. Και είμαστε έτοιμοι, Αντώνη, dual side. Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό το map. Και δίνουμε το OK. Κοίτα, dual side είναι ένας χάρτης ο οποίος ίσως και να αρέσει στους Zerg, ειδικά μετά το mid game, δηλαδή μετά το μέσο του παιχνιδιού, είναι αρκετά καλός χάρτης για Zerg. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολος γιατί είναι αρκετά ανοιχτός, είναι σχετικά μικρές οι αποστάσεις. Μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα για αυτό το matchup το Μέλιτρον Μαύρο Φίδι, αν θυμάσαι καλά. Ναι, ναι. Όπου στην αρχή το Μαύρο Φίδι έκανε κάποιο καλό χαράς με τα Χέλιον στο Natural, αλλά μετά απέκτησε οικονομία ο Μέλιτρον. Κράτησε πολύ καλές άμυνες και μετά με Infestor και με Link Counter Attack, το πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Τα links σε αυτό χάρτη μετά το μέσο του παιχνιδιού είναι πολύ δυνατά. Να δούμε, βέβαια πιστεύω ότι ο Τανίδης λόγω του στυλ του τον βολεύει ότι είναι λίγο ανοιχτός ο χάρτης, μπορεί να χτυπήσει καλά timings. Πάλι θα δούμε το 3 Roads, θα δούμε δηλαδή. Πιστεύω θα το δούμε και πάλι, είναι καλός χάρτης για το 3 Roads, καθυστερείς και το expansion του Terran. Αντιμετωπίζει και τα Helions, αναγκάζει να κάνει ένα τέτοιο, βέβαια σε αφήνει λίγο οικονομικά πίσω. Λοιπόν, Βαλάδιος Terran, στις 2 η ώρα του χάρτη, είναι ο Bonito και ο πράσινος Zerg, είναι ο Τιτανίδης, στις 9 η ώρα του χάρτη, Αντώνη. Ναι. Ο Τιτανίδης αφού έχει δουλέψει αυτό το στυλ και γενικά οι Έλληνες προτιμούν δουλεμένα στυλ να τα κάνουν συνέχεια, από την άλλη ο άλλος μπορεί να σε κάνει outplay γνωρίζοντας. Με αυτό που λέμε Build Order Loss. Θα δούμε. Ναι, όπως είπαμε στο προηγούμενο παιχνίδι αντίδρασε πολύ σωστά ο Bonito. Κατάλαβε στο πρώτο παιχνίδι τι έγινε και αυτό το διόρθωσε στο δεύτερο παιχνίδι και αντίδρασε πάρα πολύ σωστά. Αυτό που ήθελα να πω, Αντώνη, είναι ότι επειδή το τουρνουά έχει φτάσει πλέον σε ένα καλό σημείο που υπάρχει αρκετό archive και database με replays, είναι ότι το stalking που λέμε για τα replays είναι κακό. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον αρκετά παιχνίδια σε όλα τα matchups, ειδικά σε τέτοιο top επίπεδο και ειδικά όταν φτάνουμε κοντά προς τα playoffs όπου θα υπάρχουν και τα δώρα, μπορείς να κατεβάζεις replay και να δεις πώς παίζει ο αντίπαλός σου και να προετοιμαστείς κατάλληλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και για τα low level, για τα άλλα division. Δεν ξέρω, εγώ συγκεκριμένα το συνιστώ ανεπιφύλακτα, δηλαδή να κατεβάζεις replays και να βλέπετε, δεν είναι τίποτα χρονοβόρο. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Να βλέπεις το στυλ του αντιπάλου σου, βλέπεις πώς θα αντιδράσει σε διάφορες καταστάσεις, μπορείς να το ψυχολογήσεις πολύ καλά. Εγώ το κάνω δηλαδή, δεν ξέρω αν το κάνω αντιπάλοι μου. Εσύ όμως μόνο replay βλέπεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο, δεν έχεις παίξει ποτέ game. Όχι, όχι. Με το Rasmuth που έπαιξε τι έγινε, για παίρνουμε και λίγο να γελάσουμε. Ψιλοτσόντες μου, και τα δύο παιχνίδια, αλλά ήμουν ψιλοικανοποιημένος από το παιχνίδι μου. Δηλαδή παρόλο που έχασα, δεν έπαιξα κανένα στα παιχνίδια γιατί με αναγκάζει να κάνω περίεργα πράγματα. Παραδείγματος χάρη στο Σακούρας μου πήγε Nexus First και ενώ θα πήγε ένα One Rex Expand χωρίς γκάζι, λέω ωραία πάμε τρία Barracks με μερικά SCVs. Εντάξει, δεν έκανα μεγάλη ζημιά, έκανα κάποια ζημιά, ήταν λίγο μπροστά, που και πέρα έκανα ένα άλλο περίεργο push, το οποίο δεν το περίμενε και τον έπιασα προετοίμαστο γιατί έκανα αρκετά taking, πάλι δεν έκανα μεγάλη ζημιά. Ναι, είναι αυτό που λέει για το round μου, δεν ψοφάει ποτέ. Ναι. Δηλαδή πώς γίνεται να μην είχε στρατό και να μην έκανε ζημιά. Ναι, εκεί είχε ένα War Prism. Εντάξει, είναι η ράμπα εκεί πέρα στο Σακούρα, δεν μπορείς να ανέβεις εύκολα. Ρίχνει τα force fields και σε ξεσκίζει. Το ήξερα αυτό βέβαια, αλλά ήλπιζα ότι θα τον πιάσω απροετοίμαστο, γιατί ήταν περίεργο το timing. Και τον έπιασα ψηλό απροετοίμαστο, έφαγα μερικούς entries, έχασα πολύ στρατό βέβαια. Εντάξει. Ο Τιτανίδης τράβηξε τον drone που πήγε να κάνει expand. Α, οκ. Okay. Έχει τράβηξει τον drone του που πήγε να κάνει expand, Αντώνη. Να δούμε. Θα δούμε one base. Θα βγάλει τα roads και μετά. Ίσως δεν ήθελε να το δει το SCV, δεν ξέρω. Τρία roads λοιπόν, για να δούμε. Bunker ήδη. Ναι, ναι, το έχει δει το Roach Warren. Όπως έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, σωστή αντίδραση είναι αυτή να κάνει πολύ γρήγορο bunker. Πάει για expand. Okay. Θα πάει να πάρει τα τζελνάκα. Να πούμε ότι δεν έχει κάνει scout μέσα, δεν μπόρεσε, αλλά. Overlord είναι στη θέση του. Ναι, πιστεύω τώρα σιγά σιγά πάει ο Overlord προς τα μέσα. Δεν ξέρω από εκεί πέρα τι μπορεί να δει. Να δεν πούμε καταρχήν σε χαρητήρια χθες στον Broly και στον Error. Μας προσφέρανε πάρα πολύ ωραίο casting. Προσωπικά το απείλασα πάρα πολύ. Πολύ ωραία παιχνίδια Division 5 Phase B για κάποιο group. Και θα συνεχίσουν να μας προσφέρουν το casting τους για το HSL και μακάρι δηλαδή.
όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Πολλά games θέλουμε να δείχνουμε. Όπως και επίσης μη φύγετε μετά από αυτό το game. Καλά, εννοείται ότι έχουμε ματσάρες, σιγά μη φύγετε. Βασικά έχουμε το υπερμάτς, ας πούμε. Δύο υπερμάτς έχουμε. Έχουμε Zanfire Pabor. Ίσως τον καλύτερο. Το GVZ της του αιώνα. Ναι, νομίζω ότι... Τέλος πάντων, για τον Pabor θα πω μετά από ό,τι έχω ακούσει. Και έχω δει κιόλας. Έχουμε φυσικά το Hyper Derby. Έχουμε Greek Army Hot Cookies. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελλάδος αναμετρώνται για την κορυφή του group του. Ναι. Ο Τιτανίδης έσπρωξε, ανάγκασε να τραβήξει μερικά SCV στο Bonito, έφαγε και ένα SCV, έφαγε και ένα Helion. Και πρόσεξε, εκτός ότι το κάνει αυτό, κάνει και περιορίζει τον αντίπαλο στην βάση. Σου λέει, δεν θα βγάλεις Helion, δεν μπορεί να με ενοχλήσει με Helion με αυτό. Build, πάζω εκεί πέρα τα τρία ρότσι, τα Helion δεν μπορούν να κατέβουν. Άρα είμαι ασφαλής από τα Helion, δεν χρειάζεται να κάνω spines πίσω, μπορώ να κάνω droning με αρκετή άνεση, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Ωραία, overload έχετε μέσα και θα τα δει όλα. Θα δει και το command center. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δει το starport, όχι δεν θα το δει το starport. Θα δει όμως το steam να δουλεύει. Ναι, θα δει το steam να δουλεύει. Ναι, είναι φυσιολογικό το build και για τους δύο, είναι παρόμοιο με το τελευταίο παιχνίδι, με το προηγούμενο παιχνίδι. Πολλά links ετοιμάζονται απέναντι σε 4 χέλιους και 3 ρότσες που είναι κάτω. Πολλά links ετοιμάζονται, πάρα πολλά. Ναι, πάρα έχει, πολλά έχει links. Έχει κόψει λίγο το droning, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν μπορεί να σπάσει τη ράμπα προφανώς, αλλά μπορεί να αποτρέψει τον Bonito να κατέβει τη ράμπα. Που αυτό θα καθυστερήσει το expansion του Bonito, αλλά ναι, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η αποφασή. Είναι η αλήθεια. Ναι, είχε χρόνο να droning. Droning και εγώ, είχε χρόνο για droning, τώρα θα κατέβουν τα Helion και τα ρότσες έχουν φύγει. Να δούμε τι άμυνα στατική υπάρχει πίσω για το Τανίδη, δεν υπάρχει, υπάρχει μία queen, δεν υπάρχει πανικρόλ, υπάρχουν πολλά links, το speed έχει τελειώσει και άλλα links, Αντώνη, πολλά links. Τον έχει αφήσει λίγο πίσω σε drones, είναι 28, είναι 27 και ναι είναι πίσω σε drones, έτσι, παρόλο που είναι ένα μπροστά, είναι πίσω αυτό. Ναι, είδε το starport με το reactor και φεύγει πίσω για να αντιμετωπίσει κάποιο drop, γι' αυτό τράβηξε τα roaches. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάνει droning, δεν ξέρω γιατί κάνει τόσο πολλά links. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό, θα προτιμούσα να έκανε περισσότερα drones, λιγότερα links. Βέβαια να πούμε ότι δεν ξέρει όσο ξέρουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπει όσα βλέπουμε εμείς. Όταν βλέπεις τα πάντα, προφανώς είναι εύκολο να δεις ποιο είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνεις. Όταν παίζεις όμως τα τυφλά, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι κάνει ο αντίπαλος. Γιατί γελάς? Μου γράφει εδώ ο Grimmscope, λέει, αν μιλάς ακόμα για το Games vs. το Rasmus με 4 λεπτά delay, σταμάτα. Οκ, okay, Αντώνη, ο Τιτανίδης φοβάται κάποιο drop, έχει μάθει το παιχνίδι του Bonito και δεν αποκλείεται να δούμε κάποιο drop, παρόλα αυτά τα χέρια είναι από κάτω και κάτω υπάρχουν τα roaches. Και ετοιμάστε και δεύτερο Evo Chamber, θα πάει πάλι για αυτό το Mass Link με upgrades, θα αργήσει τους Infestors, το Belling Mess δεν ξέρω αν θα το βγάλει και ποτέ. Αργεί τα drones και αργεί το τρίτο, που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό στυλ. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχει κάνει λίγο droning παραπάνω πιο πριν και θα ήθελα να δω κάποιο τρίτο, ναι, ίσως 30 δευτερόλεπτα πιο πριν από τώρα. Δεν ξέρω, ειδικά εφόσον δεν πας μιούτας, γιατί άμα πήγαινε γρήγορα μιούτας σε δύο βάσεις, ίσως να το καταλάβαινα, γιατί λες θα βγάλω τα μιούτας μου γρήγορα, τον κρατήσω να το πίσω και μετά θα κάνω droning, θα κάνω expand με πιο λοιπόν, μεγάλη άνεση. Λοιπόν, ετοιμάστε double prong attack, φαντάζομαι, θα κάνει το drop με τα δύο medivac και μετά θα στείλει τα Helions, όχι, τα Helions θα στείλει νωρίτερα, παρόλα αυτά εκεί υπάρχουν roaches, δεν θα μπορεί να κάνει ζημιά, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία, μπορεί το πρέπει να δώσει, τώρα πρέπει να φάει τα Helions. Νομίζω ότι αυτά τα χέρια θα τα καθαρίσει, αλλά τι θα κάνει με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία overlord, θα δώσει σημασία ότι ήταν ήδη. Ναι, ναι, πρέπει να το δει, το βλέπει. Το βλέπει. Απ' την άλλη, Bonito το είδε. Θα ήθελα player camps σε αυτή την ώρα να δούμε αν τα βλέπουν εκείνη την ώρα. Πιστεύω ότι έχει links εκεί πέρα για να αντιμετωπίσει αυτόν τον drop. Βέβαια, πίσω από τα mineral line, πίσω από τα mineral patches είναι λίγο στενός ο χώρος, αλλά. Είναι στενός, αλλά δεν είναι και στο range. Δηλαδή δεν είναι αρκετά κοντά τα mineral patches στο range. Ναι, ναι. Μάλλον δεν το έχει προσέξει γιατί δεν ήταν link σε position. Θα κάνει τον drop. Το steam έχει τελειώσει. Αντώνη δεν έχει πάρει shield. Τώρα ξεκινάει το shield. Πολύ γρήγορα θα τραβήξει τα drone του. Για να δούμε. Η γωνία είναι καλή για τον Bonito. Είναι και δύο medivac που θα κάνουν heal όσο μπορούν. Αμάν, δύσκολα τα πράγματα. Τα drones. Θα πάει το έχει ξεχάσει τα links. Έχει και κάτι links ακόμα που δεν τα φέρνει. Άμα τα έχει προσέξει θα το έχει καθαρίσει εδώ. Θα φέρει πρώτα τα roaches, Αντώνη. Τώρα βγάζει και άλλα links, πάρα πολλά links. Και παίρνει άλλα δύο hatcher, παίρνει άλλο ένα hatcher και ένα micro hatcher. Χάνει drones όμως, Αντώνη. Χάνει drones και για να δούμε είναι 38 εργάτες, είναι μπροστά, είναι 35. Δύσκολα τα πράγματα πάλι για την Τανίδη. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να σηκώσει ένα τρίτο. Το crypto είναι κάπως πιο επιθετικό, δεν έχει νόηση το αρχικό με το natural. Πολλά drones είναι σε idle. Τώρα θα τα κάνει
πάλι να κάνουν mine. Ο Μπόνι ήταν σε καλή θέση, παρόλα αυτά έχει ξεφύγει το μάκρο του με αυτό το multi χαράς. Ναι, να πούμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι μπορούμε να δούμε τον Hot Wheels Greek Army αμέσως μετά από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να πάει ο Πάμπης πιο μετά. Ωραία, ναι, γιατί να πούμε ο Ζαν Παέρα ότι ταξιδεύει. 6,5 ώρα έφυγε από Αθήνα να πάει Λαμία. Οπότε αν το βάλουμε το Hot Cookies πρώτα και μετά το Ζαν Παέρα, νομίζω θα δείξουμε και Ζαν Παέρα που θέλω να το δούμε πάρα πολύ. Για να δούμε και drop στο τρίτο. Ναι, θα το κάνει cancel. Ω, ετοιμάστηκε, πρέπει να στείλει γρήγορα τα links. Γιατί βρει την Τανίδη, έχει Hot Control Group, για να δούμε. Όχι, εντάξει, νομίζω θα το κάνει deny. Ναι, ναι, θα το κάνει deny. Άμα είχε βγάλει Mutas, θα είχε... αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν βγάζει Mutas, καθαρίζει και τα drops πιο εύκολα. Επιλέγει links, επιλέγει αλλά... ναι. Και πολλά upgrades. Και πολλά upgrades. Ναι. Δεν είναι κακό στυλ. Μ' αρέσουν τα mass links και mass upgrades, ειδικά σε ένα... ειδικά σε αυτό το χάρτη είναι πολύ δυνατά τα links. Το θέμα είναι ότι δεν έκανε αρκετό droning. Δεν έχει κάνει αρκετό droning. Το τρίτο του είναι πάρα πολύ αργό το τρίτο. Και φαίνεται και από τον πληθυσμό. Συνήθως σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού ο Zerg είναι λίγο μπροστά σε πληθυσμό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και στην οικονομία είναι περίπου στα ίσα όταν υπολογίσουμε για τα mules. Αυτό το μόνο που θα σώσει τον Τιτανίδη είναι να στερήσει το τρίτο από τον Πονίτο. Και πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό. Αν καταφέρει να καθυστερήσει το τρίτο ή να το σκοτώσει ακόμα, θα είναι σε καλή θέση ο Τιτανίδης. Αν δεν το καταφέρει και καταφέρει να σηκώσει το τρίτο και να το κάνει η Planetary Fortress, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Τιτανίδη. Έρχεται ένα drop πάλι. Το είδε, το είδε, δεν ξέρω αν έχει σημασία. Υπάρχει κι άλλο λίγο gold. Θα περάσει από πάνω. Ναι, θα το δει πιστεύω. Βγάζει ήδη spines στο τρίτο του, ώστε να είναι κάπως ασφαλής απέναντι σε drops. Ο Μπονίτο κινείται πολύ ωραία για να καθαρίσει το χώρο εκεί πέρα, για να φέρει το command center του και να το κάνει Planetary Fortress. Αυτή τη φορά τα factories είναι 2, βγαίνουν tank, θα βοηθήσουν πάρα πολύ ειδικά εναντίον mass links, αλλά θα ήθελα και Hellions. Φόσον δεν βλέπεις Bailings, Αντώνη, νομίζω τα Hellions θα βοηθήσουν απίστευτα πολύ να κάνουν tank το damage. Και πάει κατευθείαν για το τρίτο, νομίζω ναι, θα πάει για το τρίτο. Ένα drop στο main το οποίο... κοίτα, είναι αυτό που λέμε, Αντώνη, ότι κερδίζει χώρο με αυτά, ναι, τα drops. Δηλαδή τον βοηθάει να κάνει να πιέσει μπροστά. Να το λοιπόν. Αυτό το τρίτο είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Τιτανίδης πρέπει να τελειώσει. Θα πάει από πίσω με τα links και θα κάνει counter attack. Ναι, πάει για counter attack. Θα θυσιάσει από το τρίτο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά μάρες. Πολύ έξω από Bonito δεν έχει στείλει ενισχύσεις. Νομίζω ότι αυτά τα links δεν θα μπορούσαν να κάνουν ιδιαίτερη ζημιά. Και ναι, δεν θα κάνουν ζημιά, είναι σε move κιόλα. Τώρα κάνουν attack. Τα infestors που είναι, Αντώνη, τα infestors είναι εδώ, αλλά δεν υπάρχουν links. Και το τρίτο έπεσε. Θα προτιμούσα να σύνθλιβε αυτό το push παρά να κάνει αυτό το counter attack. Το οποίο σαν ιδέα δεν ήταν κακή, ήταν καλή ιδέα. Infestors, έρχονται infestors. Γίνεται ένα φάνκαλ για να δούμε τι χρειάζεται και άλλα φάνκαλ να πεθάνουν. Πεθαίνουν αρκετά. 20 εργάτες σκότωσε. Ναι, τι θα κάνει με αυτό το push όμως, εκείνη το θέμα. Ήταν ήδη. Βγάζει links, κάτσε πίσω, πρέπει να κάτσει πίσω, δεν είναι να το καθαρίσει τώρα, όχι. Όχι, έπρεπε να περιμένει τις ενισχύσεις, πάει και για Spire, σου λέει άμα καθαρίσω τα Marines μετά τα tanks τα έχω άνετα με τα Mutas, έρχονται όμως και άλλες ενισχύσεις. Από πίσω, χάνει, πες το ξαντώνει, δύσκολα τα πράγματα, έπρεπε να περιμένει τις ενισχύσεις, για να δούμε. Πιστεύω ότι κάπου δεν είναι το GG. Όπως είπες και εσύ, μα περιμένει τα links πρωτού κάνει αυτή την επίθεση. Την έκανε λίγο πιο γρήγορα. Η αντεπίθεση με τα links δεν είναι κακή ιδέα, μου άρεσε. Αλλά εφόσον το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι δεν έχεις links για άμυνα. Οπότε εφόσον δεν έχεις links για άμυνα, τι κάνεις, αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις το στρατό του άλλου. Yeah. Φεύγεις πίσω, θυσιάζεις το τρίτο σου και περιμένεις όσο δυνατόν την τελευταία στιγμή να βγουν όσο δυνατόν περισσότερα links για να καθαρίσεις την επίθεση του. Τώρα ρε Αντώνη, με τις ταπεινές γνώσεις που έχω, δεν ξέρω ποια θα ήταν η γνώμη σου. Θα ρωτήσω και μετά το Μέλιντρον, αν τον θυμηθώ. Εάν έβγαζε λιγότερα infestors, γιατί βγάζει πολλά, βγάζει 8, 9, 10 infestors και πάει πολύ γρήγορα upgrades και ξόδευε λίγο γκάζι για Bane, για Banes, δεν θα ήταν καλή επιλογή εφόσον είχε creep αρκετά καλό στις βάσεις του? Μπορεί. Προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερα οπαδός στο Banes, δηλαδή απέναντι σε παίχτες που έχουν καλό micro δεν είναι το... Βέβαια πάνω στο, όπως είπες και εσύ, άμα έχεις καλό creep μπορείς να κάνεις μεγάλη ζημιά. Αλλά εντάξει, το Infestor Zergling είναι καλή στρατηγική, δεν είναι κακή στρατηγική, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Απλώς πιστεύω ότι θα ήμουν και να είχε καλύτερο Droning στην αρχή, δηλαδή είχε μείνει πολύ πίσω σε οικονομία του Τανίδης, είχε αργήσει το τρίτο του, δεν είχε κάνει το Droning που θα έπρεπε και μετά από εκεί και πέρα, στο τέλος όπως είπες και εσύ, έκανε πολύ γρήγορα την επίθεση, άμα έμενε λίγο πίσω
και αντί να έρθει, στέλνει 20-20 τα Zerglings, θα στείλει 60 Zerglings μαζεμένα, μαζί με τους Infestors που είχε, αν δεν τους έχανε, θα το σύνθλιβε αυτό το push. Αλλά, ναι, αλλά και να το σύνθλιβε υπόψη, πάλι θα ήταν 2 βάσει ο Τιτανίδης, 3 ο Μπονίτο, δεν θα ήταν μπροστά. Βέβαια έχει φάει πολλά SCVs, αλλά δεν θα ήταν κατά ανάγκη μπροστά, θα ήταν απλώς σε καλή θέση. Ωραία, Αντώνη, τελειώσαμε με αυτό το παιχνίδι. Μπονίτο, Τιτανίδης 2-1, ανατροπή από τον Μπονίτο. Hot Cookies και Ρικάρμα έρχεται τώρα.